Από το μεσημέρι του Σαββάτου παρατηρήθηκαν ελλείψεις στα φαρμακεία σε δωρεάν self-test ανά την Ελλάδα. Για το θέμα αυτό θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες και για το τι συνέβη στο νομό Ροδόπης ο πρόεδρος των φαρμακοποιών του νομού Ροδόπης, κ. Αλέξανδρος Τσαπέκος. Καλησπέρα, κύριε Τσαπέκο. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Και καλή χρονιά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Τι συνέβη? Αυτό που είπατε ότι παρατηρήθηκαν μικροελλείψεις ανά την Ελλάδα είναι σωστό, αλλά εδώ στη Ροδόπη εμείς δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο. Δεν υπήρχαν ελλείψεις εδώ. Απλώς κάποιοι γονείς καθυστέρησαν να προσέλθουν για να πάρουν τα rapid test και η πλατφόρμα η ώρα, τα self-test, η πλατφόρμα η ώρα 5 το Σάββατο έκλεισε. Αυτό ήταν ο λόγος που κάποιοι μείναν εκτός. Τώρα σε κάποιες άλλες περιοχές όντως υπήρχε ένα θεματάκι με την προμήθεια και τον εφοδιασμό των φαρμακείων. Γι' αυτό το λόγο και δόθηκε μετά η δυνατότητα χτες να προμηθευτούν οι Δήμοι και με τη σειρά τους οι Δήμοι να δώσουν στα σχολεία μέσω της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κάποια τεστ, έτσι ώστε αυτοί οι οποίοι δεν πρόλαβαν να πάρουν σήμερα το πρωί τα παιδάκια και να μπουν στην τάξη. Νομίζω... Αυτό τουλάχιστον είναι στη δική μου, ας πούμε, ενημέρωση. Και επιπλέον ένα άλλο που δεν κατάλαβα για ποιο λόγο έγινε έτσι, όλη την ημέρα σήμερα δεν λειτουργούσε και δεν λειτουργεί από ό,τι ξέρω η πλατφόρμα για να προμηθευτούν αυτοί που δεν πήρανε τα τεστ. Κύριε Τσαπέκο, αρχικά νομίζω και στο Δήμο Κομωτινής δόθηκαν κάποια self-test τα οποία διέθεσε σε σχολεία. Ναι, ακριβώς. Ο Δήμος Κομωτινής και οι Δήμοι υπόλοιποι, όχι μόνο ο Δήμος Κομωτινής και οι υπόλοιποι Δήμοι, οι τέσσερις Δήμοι του νομού, προμηθεύτηκαν από την αποθήκη εδώ, την τοπική, τον συνεταιρισμό φαρμακοποιών, προμηθεύτηκαν τεστ και τα διένυμαν αναλογικά στα σχολεία. Κύριε Τσαπέκο, αυτό που οφείλεται, δεν πήραν έγκαιρα οι γονείς, δεν προμηθεύτηκαν έγκαιρα τα self-test, υπήρξε κάποια καθυστέρηση? Ναι, είναι πολλοί λόγοι. Ένας λόγος είναι αυτός που λέτε. Δηλαδή κάποιοι γονείς το ξεχάσαν, δεν ενημερώθηκαν, τους ξέφυγε. Ήταν και οι μέρες λίγες βέβαια. Ήταν η Τετάρτη, η Πέμπτη ήταν αργία, μετά ήταν η Παρασκευή και το Σάββατο. Εν πάση περιπτώσει, τώρα διορθώθηκε το θέμα. Καλό είναι ο κόσμος όταν πρόκειται για τέτοια γεγονότα του τύπου ανοίγουν τα σχολεία, θα πρέπει να είναι πάντα με το μάτι και το αυτί τεντωμένο για να παρατηρούν και να ακούνε τι προβλέπεται και τι θα γίνει. Μάλιστα. Κύριε Τσαπέκο, υπάρχει ωστόσο επάρκεια σε self-test και από πότε μπορούν να ξεκινήσουν πάλι να παρελαμβάνουν οι γονείς για τους μαθητές? Όχι, αυτό ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί, διότι αυτά τα 5 τεστ που πήραν είναι 3 για αυτή την εβδομάδα και άλλα 2 για την επόμενη. Μάλλον στην επόμενη εβδομάδα θα προμηθευτούν για τις άλλες 2 εβδομάδες του μήνα. Αυτό όμως, όπως είπαμε και πριν, παρακολουθούμε και εμείς και ο κόσμος και οι γονείς και όλοι παρακολουθούν και ανάλογα με την ανακοίνωση που βγαίνει τρέχουμε και προμηθευόμαστε τα τεστ. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε και κάποιες ουρές πάλι ακόμη στα φαρμακεία, ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες για rapid test, που μπορούν να ξεπερνούν και τα 30 άτομα. Λοιπόν, αυτό λίγο να το ξεκαθαρίσουμε λίγο, μια και μας ακούει τώρα ο κόσμος και μας βλέπει. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, η επιλογή, εγώ δεν κατάλαβα ακόμη για ποιο λόγο πάει τη νύχτα ο κόσμος και κάνει το rapid test. Άρα έχει κάποιους δικούς του λόγους. Γιατί δεν πάει στην ώρα του ωραρίου? Ένα ερώτημα. Κάποιοι υποκειμενικά σκεπτόμενοι, επειδή θέλουν το 48ωρο το οποίο δικαιούνται μέσα από το rapid test για να έχουν την ελευθερία τους, το προγραμματίζουν να το κάνουν αργά τη νύχτα, έτσι ώστε να πάει 48 ώρες μετά. Πολύ σωστό, το εκτιμούμε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα οι φαρμακοποιοί. Όμως δεν πρέπει να φορτώνονται οι ουρές στην ευθύνη του φαρμακείου. Καταρχήν, ο κλάδος ο δικός μας είναι ο μόνος που δουλεύει νύχτα και παρά το ότι τα φαρμακεία, όπως είπαμε και άλλη φορά, είναι ταγμένα να εξυπηρετήσουν τους ασθενείς για φάρμακα, παρά το γεγονός αυτό λοιπόν, εξυπηρετούμε και αυτούς οι οποίοι θα κάνουν το rapid test τη νύχτα. Κανένας άλλος κλάδος δεν κάθεται τη νύχτα να κάνει rapid test. Μόνο οι φαρμακοποιοί. Άρα λοιπόν, θα έπρεπε να έχουν και λίγο υπομονή όλοι οι συμπολίτες μας οι οποίοι πηγαίνουν το βράδυ. Δυστυχώς αυτό είναι ένα αποτέλεσμα, ας πούμε, το οποίο και 5 φαρμακεία να βάλουμε τη νύχτα. Αν το μάθει ο κόσμος θα πηγαίνουν όλη τη νύχτα. Αυτό δεν γίνεται όμως. Δεν μπορεί να γίνει. Τα εφημερεύοντα και τα δεν εφημερεύοντα είναι άλλη δουλειά τους.
Η δουλειά τους είναι να εξυπηρετούν επίγοντα περιστατικά για φάρμακα και μόνο για φάρμακα. Αυτή ήταν και η επόμενή μου ερώτηση, κύριε Τσαπέκο. Αν προσανατολίζεστε στο να δοθούν περισσότερα φαρμακεία διανυκτερεύοντα, είτε τουλάχιστον τα Σαββατοκύριακα που ήθεστε να είναι ένα φαρμακείο, να διανυκτερεύουν περισσότερα λόγω της δεδομένης κατάστασης πάντα. Όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό, διότι το σας είπα και πάλι, δεν μπορεί να γίνει αυτό με αφορμή τα rapid test. Τα rapid test ο κόσμος πρέπει να πηγαίνει να τα κάνει την ώρα που λειτουργούν τα φαρμακεία. Δηλαδή το ότι εμείς δεχόμαστε και υπερβαίνουμε το ρόλο μας και κάνουμε μια εξαίρεση και εξυπηρετούμε τους συμπολίτες μας τη νύχτα, αυτό δεν μπορεί να γίνει κανόνας. Μάλιστα. Συμφωνώ, εκτιμώ ότι έχει ο καθένας τα προβλήματά του, εκτιμώ την απόφασή του να μην εμβολιάζεται. Δικαίωμά του είναι, δεν μπορώ να τον κρίνω. Από εκεί και μετά όμως δεν μπορούμε και εμείς οι επαγγελματίες να βάζουμε, ας πούμε, περισσότερα διανυκτερεύοντα, γιατί καταρχήν τα προγράμματα έχουν βγει. Κατά δεύτερο, όταν ανοίγει ένα φαρμακείο τη νύχτα έχει πολλά έξοδα, τα οποία δεν μπορώ εγώ να βάλω έναν συνάδελφό μου να ανοίξει. Και αν δεν πάει ο κόσμος, τι θα γίνει δηλαδή? Ποιος θα πληρώσει την υπερορία του υπαλλήλου? Ποιος θα πληρώσει, ας πούμε, τα έξοδα που θα κάνει για τη διανυκτέρευση? Είναι θέμα το οποίο δεν είναι έτσι απλά. Και μετά ένα άλλο που παραπονέθηκαν μερικοί, λέει για ποιο λόγο τα κάνουν έξω τα rapid test στη φαρμακοποίηση και φαίνεται από τον υπόλοιπο κόσμο ότι βάζουμε τον στυλαιό στη μύτη κτλ. Δεν κατάλαβα, δηλαδή ο ΕΟΔΗ που τα κάνει, μέσα τα κάνει, έξω, ακόμη και οι κινητές μονάδες, ο κόσμος παραμένει έξω από το αυτοκίνητο και εκεί παίρνουν το δείγμα. Και το Υπουργείο και οι αρμόδιοι φορείς μα το έχουν δηλώσει αυτό, ότι δεν μπορεί να γίνει μέσα στο φαρμακείο. Άρα λοιπόν ο κόσμος θα το γνωρίζει αυτό, το ότι δεν τους βάζουμε μέσα στο φαρμακείο δεν είναι απόφαση δική μας. Συμφωνούμε με αυτή την απόφαση του Υπουργείου και των αρμόδιων φορέων, επειδή έτσι αποφεύγουμε δυστάρεστα γεγονότα, μεταδοτικότητα του ιού εντός του φαρμακείου και ο ένας με τον άλλον και εμείς τους ασθενείς και τους πελάτες. Ο λόγος που είναι έξω. Τώρα από εκεί και μετά, σας είπα, η ουρά θα πρέπει και οι συμπολίτες μας να βάλουν και αυτοί λίγο μια συμμετοχή πάνω σε αυτό και να πηγαίνουν τις ώρες που δουλεύουν τα φαρμακεία. Μάλιστα. Δηλαδή ακόμα και το απόγευμα που είναι δύο τα φαρμακεία, που είναι πολύ καλύτερο να πάνε τότε και όχι να πηγαίνουν μετά τις 9 που αρχίζει το διανυκτερεύον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το οποίο θα ήθελα να πω ότι φανταστείτε, μπείτε στη θέση του φαρμακοποιού που είναι διανυκτερεύον, έτσι. Και έχει απ' έξω και 2-3 ασθενείς που έρχονται από το νοσοκομείο για να πάρουν φάρμακα. Για ένα σοβαρό νόσημα. Και φανταστείτε και οι υπόλοιποι που περιμένουν για το rapid test. Δεν μπορεί να αφήσουμε αυτόν ο οποίος θα πάρει τα φάρμακα και να εξυπηρετήσουμε αυτόν που θα κάνει το rapid test. Όλοι αυτοί οι οποίοι είναι στην ουρά, ας έρθουν στη θέση του φαρμακοποιού. Μπορεί να φωνάζω λιγάκι σήμερα, αλλά όμως επειδή το έχω ακούσει πολλές φορές, και αντί να μας πούνε ευχαριστώ που καθόμαστε τη νύχτα και κάνουμε και αυτό, ακούμε και ότι είμαστε και υπεύθυνοι για την ουρά. Λοιπόν, άρα με καλή συνεννόηση και με καλή έτσι αλληλεγγύη συμπολίτες, φαρμακοποιοί, επαγγελματίες υγείας, πιστεύω ότι θα ξεπεράσουμε όλο αυτό το πρόβλημα, αλλά με ηρεμία και όχι, ας πούμε, με εύκολα συμπεράσματα. Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσαπέκο. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.